Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ζέρδηλα για την προσφώνησή του αλλά κυρίως για το αισιόδοξο μήνυμα που έδωσε ότι το διαβαλκανικό είναι δίπλα μας και προσβλέπουμε σε μεγαλύτερη ανάπτυξη της μονάδας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Θα παρακαλέσω τώρα τον αναπληρωτή καθηγητή Νίκο Βραχνή, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής μευτικής γυναικολογίας στο Ινιατρική σχολή του ΕΚΠΑ. Επίσης είναι επισκέπτης καθηγητής στη Μευτική και Ιατρική Εμβρίου στο Πανεπιστήμιο σεντ George's του Λονδίνου και βεβαίως εδώ και δύο χρόνια είναι πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ιατρικός Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Όπως ξέρετε και θα μας πει και ο ίδιος, η Εθνική Αρχή είναι η εποπτεύουσα αρχή όλου του χώρου που καλύπτει η Ιατρικός Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή. Θα τον παρακαλούσαμε λοιπόν να απευθύνει χαιρετισμό. Νίκο. κύριε Γενικέ, αξιότιμοι καθηγητές, αξιότιμες κυρίες και κύριοι, χαιρετίζω την επιστημονική μερίδα της Μονάδος Ιατρικός Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ΦΥΒΗ με θέμα 2023, στόχοι και προκλήσεις στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή που πραγματοποιείται στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης. Η μία ΦΥΒΗ στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης αν και ιδρύθηκε το έτος 2020, έχει κατορθώσει να επιφέρει το στον ευαίσθητο χώρο της υγείας. Μια κλινική, όπως ακούσαμε, εξοπλισμένη με υπερσύγχρονα μηχανήματα, επανδρωμένη με καταξιωμένους επιστήμονες και αναγνωρισμένη όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς. Η ταχύτατη εξέλιξη του τομέα της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής επιβάλλει τη διαρκή ενημέρωση γύρω από τις νέες μεθόδους και τις τεχνικές και γι' αυτό ε, μια ημερίδα σαν τη σημερινή, η οποία είναι βέβαια και εορταστική, ε, είναι απαραίτητη και θα βοηθήσει πάρα πολύ ε, στην, ε, στο να επικοινωνηθεί και με όλους τους συναδέλφους που μας βλέπουν στο διαδίκτυο το μήνυμα αυτό που θέλει να στείλει η επιστημονική ομάδα της Φίβης. Τώρα, η Εθνική Αρχή Ατρικώ Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής είναι αρμόδιος κρατικός φορέας, ο οποίος εισηγείται σχετικά με τους νομικούς, δεοντολογικούς, επιστημονικούς όρους τη της παροχής υπηρεσιών της Ιατρικός Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και ελέγχει την τήρησή τους. Είναι επιφορτισμένη με την αδειοδότηση και την εποπτεία των μονάδων και των τραπεζών κρυοσυντήρησης και πραγματοποιεί ελέγχου κάνει συστάσεις, συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία και διασφαλίζει τη σωστή λειτουργία της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ελλάδα. Σκοπός είναι η διασφάλιση της υγείας των πολιτών. Σκοπό είναι η συνδρομή στο έργο των μονάδων τη ιατρικώ υποβοηθούμενη αναπαραγωγή που λειτουργούν όπω ορίζει το ελληνικό αλλά και το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, ώστε οι γυναίκε και τα ζευγάρια που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί να λαμβάνουν υπηρεσίε ασφαλεί και αξιόπιστες. Η Εθνική Αρχή Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, που σήμερα έχω την τιμή να εκπροσωπώ, στάθηκε και θα συνεχίσει να στέκεται αρρωγό των μονάδων και τραπεζών κρυοσυντήρηση. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τη, εισηγήθηκε στον Υπουργό Υγεία την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την ιατρικό υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στη χώρα μα, με στόχο τη διευκόλυνση ακόμα περισσότερων ζευγαριών στην απόκτηση ενό παιδιού. Πλέον είμαστε στην ευχάριστη θέση να είναι σε ισχύ ο νόμος 4958 του 22, ο οποίος εισαγάγει καινοτόμε αλλαγές στην εφαρμογή των μεθόδων ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και πραγματικά εξυγχρονίζει το πλαίσιό μας. Υπάρχουν πολλαπλά ωφέλη τόσο σε αυτό τον νόμο, τόσο για τα υποβοηθούμενα πρόσωπα, όσο και για τις μονάδες ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και τις τράπεζες κρυοσυντήρησης. Η Ελλάδα με αυτό το νέο νόμο έγινε ακόμα πιο ανταγωνιστική διεθνώς στον τομέα της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, προσελκύοντας ακόμα περισσότερους ασθενείς από το εξωτερικό. Θα έλεγα όχι ασθενείς απαραίτητα, αλλά υποβοηθούμενα πρόσωπα, αναπαραγωγικώς υποβοηθούμενα πρόσωπα. Σήμερα λοιπόν σε ένα ευνοϊκό νομοθετικό πλαίσιο που υποδέχεται γυναίκες μέχρι 54 ετών που επιθυμούν να γίνουν μητέρες, που νομιμοποίησε το social freezing, που παρέχει μεικτό σύστημα δανεισμού γενετικού υλικού, η Ελλάδα προσφέρει την ασφάλεια ενός νομοθετικού πλαισίου που στέκεται αρρωγός στην απόκτηση των παιδιών. Ο συνδυασμός της νομοθεσίας με το άρτια καταρτισμένο επιστημονικό δυναμικό της τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμός στο πεδίο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, τις ανταγωνιστικές τιμές και φυσικά το επίπεδο φύσης, πολιτισμού και κλίματος, εκτοξεύει πραγματικά τη χώρα μας σε μια από τις κορυφαίες επιλογές στο πεδίο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και όλα αυτά τα αποτελέσματα και την πραγματική ουσία αυτής της δήλωσης πρόκειται να τη δούμε στα επόμενα χρόνια το πώς πραγματικά θα αλλάξει το τοπίο για όλες τις μονάδες που βοηθούμε εις με αριθμούς πλέον. Γιατί σίγουρα και ο νέος νόμος χρειάζεται κάποιο διάστημα να εμπεδοθεί και να ενημερωθούν ε, άτομα που επιθυμούν τέτοιες υπηρεσίε από το εξωτερικό. Συγχαίρω τους διοργανωτές της εκδήλωσης για το όραμά σας για τη συνεισφορά σας στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Θέλω να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την τιμητική πρόσκληση και να εκφράσω την πεποίθησή μου ότι η ημερίδα θα επιτύχει το στόχο της, δηλαδή την ενημέρωση για τις νεότερες εξελίξεις στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Χρόνια πολλά στη Φίβη. Σας ευχαριστώ.